Κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με την έκθεσή του, που τη θεωρώ μια θετική δουλειά, καταγράφει λάθη στο σχεδιασμό του προγράμματος, αποτυχία παταγώδη στις βασικές του προβλέψεις και διαπιστώνει και ένα έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας που διαρκεί ακόμη και σήμερα. Και έρχεται να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα που ομολόγησε ο κύριος Ντάισεμπλουμ πριν μερικές εβδομάδες δημόσια. Θα προτιμούσε όμως ο κύριος Ντάισεμπλουμ αυτά που μας είπε ότι το κάναμε για τις τράπεζες αυτό, να τα έλεγε τότε που είχε δύναμη ως πρόεδρος του Eurogroup και αποφάσιζε, και όχι τώρα λίγο πριν τη λήξη της θητείας του. Και τα λάθη αυτά στο σχεδιασμό και την αποτυχία στις προβλέψεις την έχει πληρώσει με βαρύτατο τίμημα, κυρία Πρόεδρε, και σας παρακαλώ μην υποτιμάτε αυτά τα επιχειρήματα όταν ακούγονται. Ο ελληνικός λαός, το ανθρώπινο και το κοινωνικό τίμημα αυτών των λαθών και αυτής της αποτυχίας των προβλέψεων είναι τεράστιο. Μπορεί σήμερα η Ελλάδα να έχει αρχίσει να ανακάμπτει και να έχει ανάπτυξη και να μειώνει την ανεργία και να υπεραποδίδει στους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να δίνει και κοινωνικό πλεόνασμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά τα προβλήματα και τα ελλείμματα παραμένουν. Και το ερώτημά μου είναι προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που το ευχαριστώ για τη δουλειά του και δεν το καταγγέλλω. Τι θα κάνετε για να προασπίσετε τις ελεγκτικές σας δραστηριότητες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αρνείται να σας δώσει τα στοιχεία? Και προς την Κομισιόν, τι θα κάνετε εκτός από τσάι και συμπάθεια για να ενισχύσετε τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια και να μην αποφασίζει για όλα πίσω από κλειστές πόρτες το Eurogroup? Και εσείς, κυρία Πρόεδρε, θα ενώσετε τη φωνή σας για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία?